Οι αρκουδιάριδες της Γέργερης, σήμα κατατεθέν της παραδοσιακής αποκριάς, ξεχύθηκαν σήμερα σε σχολεία του Ηρακλείου, μεταφέροντας τον αρκουδιάρικο χορό τους στις αυλές, με συμμετέχοντες τους μικρούς μαθητές. Στο 2ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Αλικαρνασσού, οι μαθητές υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό τους αρκουδιάριδες, οι οποίοι αποκάλυψαν ότι η κρητική γη παράγει το αντίδοτο ακόμη και για τον κορονοϊό. Οι αρκουδιάριδες της Γέργερης εισβάλλουν μέσα στο 2ο και 5ο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Αλικαρνασσού και ο ρυθμός τους ξεσηκώνει τους μικρούς μαθητές. Είμαστε οι αρκουδιάριδες της Γέργερης και είπαμε γιορτάζουμε τα αποκριώματα στη Γέργερη. Ο αρκουδιάρικος χορός περιλαμβάνει ένταση στις κινήσεις, παιχνίδια δύναμης μεταξύ των χορευτών και διάθεση αμιγώς αποκριάτικη. Καλή αποκριά σε όλους, να έχουμε υγεία, τίποτα άλλο. Στηρίζομαι την παράδοση, τα πατρογονικά μας έθιμα και φυσικά προσπαθούμε να τα μεταδώσουμε στα παιδιά μας, στο μέλλον της πατρίδας μας. Να φύγουν τα κακά πνεύματα! Έρχεται η άνοιξη! Έρχεται η άνοιξη! Φεύγουν τα κακά πνεύματα! Μεταφέροντας το μήνυμα της παράδοσης, οι αρκουδιάριδες χόρεψαν με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, μούζωσαν πρόσωπα, σύμβολο απομάκρυνσης των κακών πνευμάτων, και παρέσυραν στο κέφι τους, το οποίο χαρακτήρισαν κομμάτι της παράδοσης του τόπου μας. Γεια σου Ελλάδα μεγάλη! Γεια σου Ελλάδα! Γεια σου Κρήτη! Γεια σου Γέννη! Πώς σας φάνηκαν οι αρκουδιάριδες? Καλοί, τηρούν τα έθιμα, μου άρεσαν γενικά. Τι σας έκανε εντύπωση? Γενικά ότι φορούν στολές με τα δέρματα ζώων. Αυτό, εντάξει. Ο ρυθμός τους πώς ήταν? Έντονος. Έντονος. Ήταν λίγο τρομακτική στην αρχή, αλλά μετά καταλάβαμε ότι χορεύανε. Χορέψατε μαζί τους? Εγώ προσωπικά όχι, αλλά προσπάθησα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο όμως. Η ομάδα των αρκουδιάριδων της Γέργερης, κόντρα στην ανησυχία των ημερών, έδωσαν και τη δική τους εκδοχή για τη συνταγή προκειμένου να αποφευθεί η εξάπλωση του κορονοϊού, δίνοντας όμως αυστηρές οδηγίες. Η αλήθεια είναι τώρα εμείς προσπαθούμε, έχουμε ένα φάρμακο, το οποίο το χρησιμοποιούμε όλο τον χρόνο, τη ραχή. Τη βάζει στο στόμα και σκοτώνει τα μικρόβια. Τώρα λίγο παραπάνω σκοτώνει και άλλα πράγματα.